Εμφανώς συγκινημένος, ο πρώην Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Αντιστράτηγος Γιώργος Λιμπινάκης αποχαιρέτησε συναδέλφους, φίλους και φυσικά το σώμα της Ελλάς, στο οποίο υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση για 41 ολόκληρα χρόνια. Αναπολώ το 1983, μόλις που είχα ολοκληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία και η κατάταξή μου στη σχολή χωροφυλακής ήταν αρχικά μια βιοποριστική επιλογή, η οποία στην πορεία της έγινε μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Σχολή υπαξιωματικών, αξιωματικών, σχολεία μετεκπαιδεύσεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διοικήσεις υπηρεσιών και με τη βοήθεια του Θεού αποχωρώ από τα υψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας του σώματος, που αγάπησα και υπηρέτησα με αφοσίωση. Είχα την τιμή να θητεύσω κοντά σε αξιόλογους προϊσταμένους και να συνεργαστώ με εκλεκτούς συναδέλφους που υπηρετούν με εντιμότητα, με πίστη, το σκοπό του σώματος στη διασφάλιση της τάξης και της προάσπισης των υπέρτατων αξιών της ζωής και της ασφαλείας. Όλα αυτά τα χρόνια στις υπηρεσίες που υπηρέτησα, βασικός μου γνώμονας ήταν το αίσθημα ευθύνης και η προσφορά στον πολίτη και στον τόπο. Ιδιαίτερα κατά την πολυετή μου θητεία στο τμήμα τροχέας, στοχεύσαμε μεθοδικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους και σημαντικές δράσεις. Ο ίδιος έκανε μια σύντομη αναφορά στην πορεία του μέχρι σήμερα, ενώ αρκετές φορές σταμάτησε να αναφέρθηκε στην οικογένειά του, στη σύζυγό του αλλά και στο γιο του, οι οποίοι στάθηκαν βράχος και τον στήριξαν σε όλη του την πορεία. Σημαντική συνοδοιπόρη μου ήταν και η οικογένειά μου, η σύζυγός μου και ο γιος μου και οι κοντινοί μου φίλοι, επενδύσει τη ζωή μου που με ενθάρρυναν, τις που βλέπαν, ακόμα με έκριναν, γιατί βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια μου και με αφουγκράζονται με την ψυχή μου. Σε λίγες μέρες θα παραδώσω την υπηρεσιακή μου ταυτότητα και θα παραλάβω την πολιτική, κλείνοντας τον κύκλο μου ως ενεργεία αστυνομικός, ανοίγοντας ένα νέο. Εύχομαι σε όλους να είστε υγιείς και να αξιοθείτε να εκπληρώσετε τους στόχους σας. Ο Γιώργος Λιμπινάκης, κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του, αναφέρθηκε στον υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του στις πρόσφατες κρίσεις, τονίζοντας ότι ένας επιτυχημένος αξιωματικός με μια σημαντική πορεία. Ένας επιτυχημένος αξιωματικός, ένας ευγενής και συνεπής άνθρωπος, με σημαντική πορεία, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να προσφέρει πολλά στον ιδιαίτερο τόπο μας, την Κρήτη, που όλοι αγαπάμε. Από την πλευρά του, ο νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης, αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Στρατηγέ, κλείνει ένας πολύ όμορφος κύκλος στη ζωή σας. Πιστεύω ότι συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια μαζί, από διευθυντές, από υποδιευθυντές. Είχα την τύχη και την τιμή να σας έχω στρατηγό τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό που θέλω να σας πω, ότι αυτό τα δύο χρόνια που συνεργαστήκαμε κράτησα 2-3 πράγματα. Οι καθαρές σχέσεις που είχαμε, ο σεβασμός, η ψυχραιμία στα δύσκολα και στα εύκολα και στις όμορφες στιγμές, η χαμηλή τόνη. Τέλος, ο κ. Σπυριδάκης δεσμεύτηκε για μια αστυνομία παρούσα με αντανακλαστικά, με άμεση αντίδραση στα περιστατικά. Θα προσπαθήσουμε εμείς εδώ η αστυνομία να είναι παρόν, να έχει αντανακλαστικά, να αντιδράσει τα περιστατικά και για να γίνει αυτό και να είμαστε αποτελεσματικοί. Και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε, να λειτουργούμε σωστά, να είμαστε επαγγελματίες, δυνατοί και ασφαλείς.